Τουρκικό δάκτυλο επιχειρεί να εισέλθει βαθιά στην Αμερικανική πολιτική, καθώ τα συμφέροντα τη Άγκυρα πληθαίνουν και με υπουλό τρόπο επιχειρεί να τα ικανοποιήσει. Ο επιμακρόν κάτοικο του Νιου Τζέρσεϊ, ο τηλεπτικό Dr. Όζ, είναι υποψήφιο για την γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών από την Πενσιλβάνια με διπλή υπηκότητα Τουρκία και Ηνωμένων Πολιτειών. Πολίτη ξένη χώρα που συμμάχισε με έναν αντιαμερικανικό δικτάτορα, Ερντογάν, βετεράνο ξένων ενόπλων δυνάμεων που κατέχουν την Κύπρο, επιτίθεται στου Κούρδου συμμάχου τη Αμερική, διώχνει χριστιανού και συνηγορεί στην εθνοκάθαρση των Αρμενίων από το Αζερβαϊτζάν. Προσπαθεί να πείσει του ψηφοφόρου τη Πενσιλβάνια, αναφέρει Αμερικανικό Μέσο Μαζική Ενημέρωση. Το πιο ανισματικό είναι η στενή δεσμή του με τον αντιαμερικανό δικτάτορα τη Τουρκία, Ερντογάν. Η Τουρκία είναι ευρέως γνωστή για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων επιρροή στη ΣΥΠΑ, την άσκηση πίεση, τον εκφοβισμό, τη δωροδοκία και ακόμη και την κατασκοπία. Οι ερωτήσει σχετικά με την πίστη του Dr. Oz στο καθεστώ Ερντογάν έχουν γύρει ανησυχίε σε όλο το αμερικανικό τοπίο χάραξη πολιτική. Ο Μάικλ Ρούμπιν, ανώτερο συνεργάτη του American Enterprise Institute, είπε ότι η διπλή υπηκότητα του ΩΣ και η απροθυμία του να αποποιηθεί την τουρκική υπηκότητα θα κρατήσει ξύπνιο το FBI και του διευθυντέ ασφαλείας, προσθέτοντας ότι είναι δίκαιο παιχνίδι να αμφισβητείται η κρίση του ΩΣ, αγκαλιάζοντας τα πιο αντιδραστικά στοιχεία τη τουρκική κοινωνίας. Ο Dr. Oz είναι επίση γνωστό συνεργάτη του Μουράτ Γιουζέλ, ενό επιχειρηματία που εμπλέκεται σε πολλέ έρευνε του FBI σχετικά με τι τουρκικέ προσπάθειε να παρέμβει στην πολιτική των ΗΠΑ. Ο Dr. Oz ενεργεί επίση ω εκπρόσωπο τουρκικών αεροπορικών εταιριών που έχουν εμπλακεί στην εμπορία ανθρώπων στην Τουρκία και στην ανάπτυξη ξένων μισθοφόρων. Οι Αμερικανοί αρμενική και ελληνική καταγωγή ανησυχούν ιδιαίτερα από τη σχέση του Dr. Oz με του αρνητέ τη γενοκτονία των Αρμενίων την απόπειρα εκρίζωση όλων των χριστιανών από την Οθωμανική Τουρκία στα εδάφη τη. Για του Αμερικανού αρμενική καταγωγή, έχοντα περάσει το μεγαλύτερο μέρο του περασμένου αιώνα δουλεύοντα, επιτυχώ για να τερματιστεί η των γενοκτονιών εγκλημάτων τη Τουρκία από τη ΣΥΠΑ, θα αντιπροσώπευε μια προδοσία του χειρότερου είδου μια επέσχυντη ανατροπή τη δέσμευση τη Αμερική στα ανθρώπινα δικαιώματα. Καταλήγει το Αμερικανικό Δημοσίευμα. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.